Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, Πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν του ελεηθήνε τα ψυχάς ημών. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ευσεβές ακροατήριο, το Ευαγγέλιο έχουμε που αλλού να σταθούμε για να διδάξουμε το λαό μας. Το Ευαγγέλιο της Σαυρός ανεκτίμητος, το Ευαγγέλιο φως και ζωή, το Ευαγγέλιο φως της λίχνος της ποσίμου και φως της τρίβης μου, το Ευαγγέλιο ο βασιλεύς των βιβλίων. Λόγια αυτά, αλλά έως τα πράγματα όλοι μας κατά την ανθρώπων επαινούμε το Ευαγγέλιο, αλλά οι πράξεις τι αποδεικνύει, το αγαπούμε πράγματι? Χθες το βράδυ ποιος από εσάς, δεν θέλω απάντηση, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, μία η ώρα, δύο η ώρα διάβαζε το Ευαγγέλιο? Σήμερα απόψε πάλι ποιος τη νύχτα, Κυριακή Άγια ημέρα, θα διαβάσει το Ευαγγέλιο? Υπερχρυσίων και αργύριων η γάψα των λόγων σου, λέγει ο Δαβίδ. Θα έπρεπε να αγαπούμε το Ευαγγέλιο πόσο? Όσο αγαπούσε ο Μέγας Αλέξανδρος το δικό του Ευαγγέλιο. Μπα, τι είναι αυτά που λες παπούλια σήμερα? Ο Μέγας Αλέξανδρος έζησε 300 χρόνια προ Χριστού. Δεν υπήρχε στην εποχή του μεγάλου αυτού βασιλέως του Μακεδόνος Ευαγγέλιο. Σκοτάδι, μεσάνυχτα ήτανε. Και πώς λοιπόν λες ότι είχε το Ευαγγέλιο ο Μέγας Αλέξανδρος? Δεν υπήρχε Ευαγγέλιο, αλλά στην εποχή του υπήρχε ένα μικρό φως. Και το μικρό εκείνο φως που κάποιες αχτίνες έριπτε μέσα στο σκοτάδι του αρχαίου κόσμου ήταν η προγονική μας σοφία, τα ιδάγματα των μεγάλων φιλοσόφων και δασκάλων της ελληνικής πατρίδος, ήταν προπαντός ο Όμηρος, που ο Μέγας Βασίλειος τον επαινεί και λέγει ότι ο Όμηρος πλην ορισμένων στοιχείων τα οποία καταδικάζει υπήρξε επενέτης της αρετής, πάσης αρετής. Τον Όμηρο λοιπόν, το Ευαγγέλιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο Όμηρος. Αυτόν είχε μαζί του. Τον είχε κάτω από το προσκέφαλό του. Τον διάβαζε καθημερινώς. Ενεπνέετο από τα παραδείγματα, τα ηρωικά παραδείγματα που περιείχε τόσο η Οδύσσια όσο η Ηλιάς και προπαντός η Ηλιάς. Σηκώνει το πρωί ο βασιλεύς αυτός και βηματίζον στην παραλία της Τροάδος και σε άλλα μέρη εκεί εδιάβαζε τον Όμηρο και ενεπνέε το εκ των Όμηρων. Και τι ήταν το Όμηρος? Ένα δαδί. Ένα δαδί εν σχέση με τον ήλιον. Δαδί είναι οι φιλοσοφίες των αρχαίων προγόνων μας, και δαδιά, καπνίζοντα, είναι η φιλοσοφία των νεωτέρων φιλοσόφων και ποιητών της ανθρωπότητας και κοινωνιολόγων μπροστά στον ήλιο. Και όταν έχεις τον ήλιο δεν έχεις ανάγκη από δαδιά και από μικρά φώτα και ασήμαντα. Γι' αυτό λοιπόν είπα, άμποτε εμείς να αγαπούσαμε το Ευαγγέλιο όπως εκείνος αγαπούσε τον Όμηρον, διότι το Ευαγγέλιο είναι χιλιάκης, τι λέγω, ασυγκρίτως περισσότερων αξιόλογων και σπουδαίων και ανεκτιμήτου αξίας το Ιερό Ευαγγέλιο. Να αγαπούσαμε το Ευαγγέλιο εμείς οι Ορθόδοξοι όπως το αγαπούσαν ποιοι? Οι διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας. Και προπαντός οι τρεις μεγάλοι διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, των οποίων την Ιερά Μνήμη εορτάζομαι στο τέλος του Ηρωμηνός. Και οι τρεις μεγάλοι αυτοί φωστήρες οικουμένες είναι ο Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Αναζανζινός και Χρυσόστομος. Και οι τρεις χρόνια και χρόνια στην ερημιά κάτω από τα άστρα του ουρανού μελετούσαν διαρκώς το Ευαγγέλιο, χρόνια ολόκληρα. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος τονίζει κατ' επανάληψη εις τα σειράς του ομιλίας ότι χωρίς γραφή, χωρίς Ευαγγέλιο είναι αδύνατο να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτά λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Και προπαντός το Ευαγγέλιο το διάβαζε με φλογεράν αγάπη. Φλογεράν αγάπη. Ένα και μόνο βιβλίο είχε, τίποτε άλλο.
τίποτε άλλο. Ένα και μόνο βιβλίο, και όπως είπε κάποιος, φοβού των άνθρωπων που έχει ένα βιβλίο. Και αυτό το ένα βιβλίο, το οποίο εκμηδενίζει την αξία όλων των βιβλίων, και το οποίο βιβλίο είναι παντοδύναμον, είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Ποιος Άγιος είχε ένα και μόνο Ευαγγέλιο? Ήτανε ο Άγιος που εορτάσαμε σήμερα. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Καλλιδίτης. Μικρό παιδί ζήτησε από την πλουσία οικογένειά του, από τον πλούσιο πατέρα, όπως ξέρετε, ένα δώρο. Και το δώρο που ζήτησε ο μικρός αυτός, η ευγενής αυτή ύπραξη, ήτανε το δώρο ένα Ευαγγέλιο. Μα δώρον το Ευαγγέλιο πανάκριβον ήταν στην εποχή εκείνη. Τώρα είναι φτηνό, και γι' αυτό θα κολλαστούμε. Πολύ φτηνό. Έπρεπε άλλοτε να πουλήσει το πουκάμισό σου και την περιουσία, ολόκληρο περιουσία, για να αγοράσει ένα Ευαγγέλιο. Γιατί το Ευαγγέλιο στα παλιά τα χρόνια, που δεν υπήρχε τυπογραφία, γράφεται επάνω σε λεπτά επεξεργασμένα δέρματα ζώων, και στήγιζε πάρα πολύ περιουσία. Όλοι είχαν Ευαγγέλιο. Εκκλησίες και πλούσιοι τυρές είχαν το Ευαγγέλιο. Ζήτησε Ευαγγέλιο, και ο καλός του πατέρας του φτιάσε ένα Ευαγγέλιο καλλιγραφημένο και χρυσόδετον, και αυτό το είχε μαζί του, και από αυτό το Ευαγγέλιο τον εγνώρισαν οι γονείς του, όταν πλέον επέτης ρακένητος εστάθηκε απ' έξω από τους πυλώνας της πατρικής οικίας. Το Ευαγγέλιο λοιπόν να αγαπήσουμε, και ρουβαντός να το αγαπήσουμε εμείς οι Έλληνες, διότι είναι καύχημά μας εν κυρίω, τίτλος τιμής μεγάλο. Τον θεωρώ το μεγαλύτερο τίτλο της φυλής μας, το ότι το Ευαγγέλιο σήμερα είναι μεταφρασμένο σε 1250 γλώσσες και διάλεκτος. Σε όλη την φύλη να ακούει το Ευαγγέλιο, και συνεχώς μεταφράζεται το Ευαγγέλιο. Αλλά η γλώσσα που εγγράφει το Ευαγγέλιο δεν είναι ούτε η βουλγαρική, ούτε η σερβική, ούτε η ρουμανική, ούτε η ρώσικη, ούτε άλλη. Η γλώσσα που εγγράφηκε στο πρωτότυπο είναι ελληνική. Και αν το διαβάζει ο Ρώσος, και αν το διαβάζει ο Άγγλος και ο Γάλλος και άλλοι μια φορά, εμείς πρέπει να το διαβάζουμε 100 φορές. Διότι γράφει ελληνική γλώσσα, την έγραψαν τιμή και τίτλος μεγάλος. Όπως από όλες τις γυναίκες ο Θεός εξέλεξε μια γυναίκα για να γίνει η μητέρα του Υιού ούτως και από όλες τις γλώσσες διάλεξε το Πνεύμα του Άγιον μια γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, για να είναι αυτή ο εκφραστής των υψηλών νοημάτων του Ιερού Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο λοιπόν, και εμείς τώρα που μαζευτήκαμε εδώ πέρα, εδώ στην αίθουσα αυτή, και πιστεύω ότι όλοι είστε αναγνώστες της Γραφής, παιδιά που ήρθατε από τα άκρα της πόλεως εδώ και συνοστίζεστε εδώ στην Ιερά Αίθουσα για να ακούσετε Λόγον Θεού, εμείς τον Λόγον θα τον στηρίξουμε πάνω στο Ευαγγέλιο. Τι είπαμε? Είπαμε άλλοτε, νομίζω, ότι όπως είπε κάποιος Γερμανός φιλόσοφος των ωτέρων χρόνων, το Ευαγγέλιο είναι ένα πηγάδι που είναι χρυσάφι μέσα, και ρίπτοντας το κουβαδάκι ο καθένας παίρνει, ανεβάζει χρυσάφι επάνω. Ας ρίψουμε λοιπόν και εμείς το κουβαδάκι μας απόψε, και να στείλουμε μέσα από το βαθύ αυτό φρέαρ των αιωνίων αληθιών της ζωής της αιωνίου, ας στείλουμε και εμείς ένα ρητό. Ρίπτουμε λοιπόν το κουβαδάκι μας, και το κουβαδάκι μας βγάζει απάνω ένα ρητό. Ποιο ρητό? Είναι ένα ρητό που ευρίσκεται σε μια μικρά και σύντομον αλλά ζωηρά και σπουδαία επιστολή, όπως είναι όλες οι επιστολές, είναι στην επιστολή Ιούδα του Αδελφοθέου. Τι λέγει λοιπόν? Ακούσατε τι λέγει. Παρακαλώ, λέγει, επαγωνίζεστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη. Αυτό το ρητό θα ερμηνεύσουμε. Σε αυτό το ρητό θα στηριχθούμε ως επιβράχου, και θα στηρίξουμε τη δασκαλία, και παρακαλώ να προσέξετε την πενιχρά μας δυσκολία. Ό,τι έχουμε σας προσφέρουμε, σαν την γλώσσα που σκαλίζει και ό,τι βρει το δίνει στα πουλάκια της, έτσι εμείς σκαλίζοντας το απέραντον αυτό χρυσορυχείον του Αγίου Πνεύματος θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε μικράν την αδιδασκαλία, πτωχήν μεν, αλλά έκφραση της βαθίας μας αγάπης και της πίστεως. Το κουβαδάκι μας έπιασε το ρητό αυτό. Παρακαλώ, λέει, επαγωνίζεστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίας Πίστης. Εδώ ο Ιούδας ο Αδελφόθεος κάνει λόγον περί αγώνος. Κάνει διάκριση αγώνων που υπάρχουν στον κόσμο, αγώνες κοσμικοί και αγώνες θρησκευτικοί.
Κοσμικοί αγώνες. Να αρχίσουμε από τους κοσμικούς αγώνες για να φτάσουμε εις τους θρησκευτικούς αγώνες, τους αγώνες της πίστεως. Η ζωή του ανθρώπου από την ώρα που θα γεννηθεί μέχρι ότου να αποθάνει, πλην των οκνηρών ανθρώπων που είναι αχθιαρούρης και ανάξια να ζει, διότι κάθε άνθρωπος έχει μέσα τι έχει, μεταξύ των άλλων μεγάλων πραγμάτων που του έδωσε ο Θεός, σε κάθε άνθρωπον, κάθε άνθρωπος μέσα του έχει έστικτον. Ποιο το έστικτον? Του αγώνος. Αγωνίζεται, τον βλέπεις γύρασε εκεί πέρα 70, 80 χρονών, 90 χρονών, σύνησε επάνω πάνω εκεί στην Φλόρινα ένα γέρο 95 χρόνων και τον είδα και έσκαβε μες στη γη. Α, θα δουλεύω έσω τον αποθάνω. Λοιπόν, το έστικτον του αγώνος, αλίμονος εκείνο που το έστικτο του αγώνος έπαυσε πλέον λειτουργεί, αυτός πλέον δεν είναι άχθος αρούρης, δεν είναι, είναι κυφήν, ο οποίος πρέπει να εκβληθεί εκ της κοινωνίας, διότι είναι ανάξιος να ζεις βάρος των άλλων. Το έστικτον, η ιδιώτης του αγώνος, αγωνίζεται ο άνθρωπος. Αγώνες, ιστορία δε της ανθρωπότητος είναι ιστορία αγώνων. Πού θέλει να πάρουμε? Πρώτον αγώνες εναντίον της φύσεως, της αγρίας φύσεως, διότι αυτή η φύση που βλέπουμε, φύσης ήταν ήρεμος, ήσυχος, ως αρνίων ήταν η φύση. Αλλά μετά το πρωτορικό αμάρτημα η φύση αγρίεψε. Πρώτα επάνω στη γη δεν υπήρχε έναν κάτι. Κήπος ήταν, έξοχος κήπος. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το κάλος και την ρότητα του κόσμου πρώτης αμαρτίας του Αδάμ και της Εύας. Εφύτρωσαν πλέον τα αγκάθια, εφύτρωσαν πλέον οι τρίβολοι, παρουσιάσαν τα ρεπετά και τα θηρία τα μεγάλα και αγρίεψε η φύση. Αγρίεψε ο άνθρωπος, αγρίεψε η φύση και αρχίζει αγών πλέον. Ότι εν υδρώτη του προσώπου σου φαγεί τον άρτον σου, ότι θα πονέσεις, θα πονέσουν τα χέρια σου σκαλίζοντας το χώμα της γης. Και άρχισε ο άνθρωπος, πώς άρχισε? Με εργαλεία? Δεν είχε εργαλεία. Ποια ήταν τα εργαλεία? Τα χέρια του. Τα χέρια του ήταν τα εργαλεία. Τι άλλο? Ήτανε πέτρες μητερές. Με τις πέτρες της μητερές καλλιεργούσε τη γη. Μετά αλέτρια, μετά θάσανε τρακτέρ, θάσανε τριστιές μηχανές και ένας κάμπος που χρειαζόταν πρώτα χίλιους εργάτες να το θερίσουν, τώρα σε μια μέρα θερίζεται όλος πέρα και πέρα. Όλος αγώνες από τα λίθινα εργαλεία φτάσαμε έως τα τελειοποιημένα εργαλεία της καλλιεργίας της γης. Εκεί κάτω στη Νέα Υόρκη, ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο, η Νέα Υόρκη. Εκεί πρώτη ήταν βάτια, αγκάθια, τρίβολοι ήταν, άγρια, σχάβρι και φίδια και ερφετά ήταν εκεί που είναι τώρα η Νέα Υόρκη. Και πού κατοικούσαν οι άνθρωποι? Στα κλαδιά, στις σπηλιές, μέσα στις σπηλιές. Και από εκεί ο άνθρωπος σιγά σιγά με αγώνες της μηχανικής επιστήμης έφτασε ουρανοξύστες. Εκεί που ήταν καλύβες και τα σπήλαια των ανθρώπων των πρώτων αιώνων, και τώρα υπάρχουν τα άστεια ουρανοξύστε και υπάρχουν τα σπίτια με όλα τα κομφόρ της σύγχρονης ζωής. Αγώνες. Πρώτα η θάλασσα, τη βλέπαν τη θάλασσα και έτρεμαν. Και πώς ταξίδευαν? Με μονόξυλα. Κόβανε κορμούς δέντρων, πελεκούσανε και αυτούς απάνω εκεί στους τα μονόξυλα αυτά ταξίδευαν μέσα εις τον αχανή πέλαγον και δεν τολμούσαν να προχωρήσουν πέραν του Γιβαλτάρ. Τώρα, τα μονόξυλα, προκιάνια τεράστια, διασχίζοντας θαλάσσας του, αγώνες για να φτάσουν. Πρώτα ως όνειρον και ως φαντασία ήταν ο Ίκαρος, ότι κάποιος έβαλε φτερά στον ώμο και πέταξε πάνω ψηλά, αλλά εδηθίστη μέσα εις το πέλαγος, το Ικάριον πέλαγος. Ενώ τώρα ο Ίκαρος είναι πραγματικότης και πετά ο άνθρωπος. Και η άλλη γενιά που έρχεται θα κάνει πλέον ταξίδια, όχι στην Αίγινα, όχι κάτω στην Πάρο ή στην Άξο, ταξίδια τουριστικά μέσα στο Άπειρο. Θεέ μου. Πού οφείλει αυτό? Κατακυριάσανε τη γη και των άστρων του ουρανού και του κόσμου ολοκύρου. Είναι μέσα το αίσθηκτο, το οποίο εφύτευσε ο Θεός στα στήθη παντός ανθρώπου για να συνεχίζεται η πρόοδος της ανθρωπότητος. Αγώνες, κατώτεροι αγώνες. Αγώνες είναι οι εμπορικοί αγώνες, της αγοράς οι αγώνες. Μεταξύ του Δούνε και Λαβή. Βλέπεις εκεί τον μικρό πολιτή, ο οποίος αγωνίζεται, ήρθε εδώ στην Αθήνα, πτωχός, πάμπτωχος με τεφή της μάνας του. Και κατόρθωσε σήμερα και ήλιξε κατάστημα και είναι βιομήχανος δεν ξέρω πώς ή άλλος πώς. Θέλετε ένα παράδειγμα χτυπητό του αγώνος που κάνουν, του εμπορικού αγώνος, τον αγώνο τον οποίο διεξάγουν εφοπλιστέ, βιομήχανοι, αν και κατά πάντα ο αγώνας αυτός δεν είναι ευλογημένος, διότι οι αγώνες αυτοί έχουν συμμαχία των διάβολων ως επί το Κλείστο. Λοιπόν, διότι το είπα και άλλοτε με το Ευαγγέλιο, εκατομμυρούχος κανείς δεν είναι. Το Ευαγγέλιο δεν γίνεται εκατομμυρούχος με το Ευαγγέλιο.
Φτωχός θα γίνει σαν τον Χριστό τον Ναζαρέο. Λοιπόν, αγώνες εμπορικοί, αγώνες μηχανικοί, αγώνες εφοπλιστών και το μικρό αυτό κράτος. Κράτος να έρχεται τώρα τέταρτον στη σειρά, ενώ είναι εκατοστό, δεν ξέρω που είναι στον πληθυσμό, έρχεται τέταρτον όσον αφορά την, τα πλοία, την αυσοπλοεία. Αγώνες. Παράδειγμα ένα ακουστό στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο, έγινε με το βίο του, έγινε γνωστός ο Ωνάσης. Τι ήτανε, 15 χρονών, προσφυγόπεδο, πού ήρθε, από τη Σμύρνη, γυμνός στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τους πρόσφυγας της Μικράς Ασίας. Κατάλαβε ότι ψωμί δεν έχει η Ελλάδα. Ήθελε να φύγει, να ταξιδεύσει. Πού να πάει, στην Αμερική. Λεπτά δεν είχε εισιτήριο. Αλλά οι καλοί εκείνοι άνθρωποι, οι ευγενείς εκείνοι άνθρωποι του λιμένος, έκαναν έλανο. Έλανο κάνανε. Και του δώσανε το εισιτήριο και πέταξε και πήγε στην Αμερική. Και εκεί πλέον αγωνίστηκε στον σκληρό αγώνα μέσα στη σκράβη ο πάλι και έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Αγώνας πόσο εκοπίασε από εκεί το πτωχόπεδο, το προσφυγόπεδο, το έρημο εκείνο να φτάσει στον κολοφόνα, στην πυραμίδα του εμπορίου και της βιομηχανίας. Μάλιστα, αγώνες. Αλλά παραλίγο να ξεχάσω ποιους αγώνες. Είναι άλλοι αγώνες οι οποίοι συγκινούν σήμερα την νεολαία μας. Οι αγώνες, όχι τόσο πολιτικοί, όσο αγώνες άλλοι που τους βλέπεις κάθε Κυριακή σε κάποια πόλη της Ελλάδος με 10 παρακαλώ θερμόμετρο. Και κάνε μάτς και ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί πέρα. Υποθερμόμετρο 10 και υποθερμόμετρο 40, τους βλέπεις όλους. Ούτε καλοκαίρι, ούτε χειμώνας, ούτε ζέστη, ούτε κρύο, ούτε τίποτε άλλο είναι εκείνο το οποίο τους συγκλονίζει. Τους πηγαίνει όλους εκεί στα γήπεδα και κάθονται ώρες ολόκληρες να παρακολουθήσουν το μάτς, να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Και όταν ακούσουν και με φωνές προτρέπουν τους αγωνιστάς, τους αθλητάς, και έχουν ήρωας τους αθλητάς αυτούς που δίνουν κλωτσές στο ποδόσφαιρο. Και όταν νικήσει η ομάδα των, σύεται ολόκληρο το γήπεδο και σχηματίζουν δήλωση και διακόπτουν στην κοινωνία και ορίονται ως άγρια θηρία. Ταλέπορος πατρίδα, αλίμονο στα έθνη εκείνα που δίνουν αξία στα πόδια. Στα πόδια. Πόδια ισχυρά, μην γελάσετε, έχουν τα τετράποδα. Για πλησίασε τον όνων. Για πλησίασε τον όνων. Λοιπόν, ισχυρά πόδια. Η αξία του ανθρώπου δεν είναι στα πόδια. Όχι. Η αξία στα πόδια είναι στο μυαλό. Και παραπάνω από το μυαλό είναι στην καρδιά. Ω πατρίδα, αν μπορεί στο έθνος μας, αν στο έθνος μας μέσα στην πατρίδα μας γεννηθεί ένας με μεγαλοφία, έχει ένας ευλογήσει ο Θεός στο έθνος μας και γεννηθεί ένας που να έχει μεγαλοφία, όχι απλώς διάνοια, όχι απλώς ευφυΐα, μεγαλοφία, μεγαλοφία, ένας πολιτικός μεγαλοφία, τι μπορεί να κάνει. Και αν μέσα στην καρδιά έχει και μεγάλα οράματα, παίρνει μια Ελλάδα της Μελούνας και τη φτάνει μέχρι την Άγκυρα και μέχρι τη Σοφιά. Ενώ τι να κάνεις, λέει ο αρχαίος Πλάτων ο φιλόσοφος, δεν ωφελείται η πόλη από τους αθλητάς, δεν έχει ωφεληθεί τίποτε. Η πατρίς ωφελείται από τα μεγάλα πνεύματα και τα ισχυρά. Δεν θέλω να πολιτικολογήσω, αλλά εις το έθνος μας ένας και μόνο παρουσιάς και μεγάλος ανήρ, ασχέτως ελαττωμάτων και κακιών που είχε, ο Βενιζέλος, ο οποίος πήρε τη μικρά μας μεγαλοφία και έφτασε στην Ελλάδα μέχρι τα ύψη του ουρανού. Αλλά κατόπιν δε διχόνια, όσο λοιπόν μεγαλοφία, τάλαντων, υψηλών, δωρεά μεγάλη στα έθνη αυτά. Ένα μικρό έθνος, όταν έχει όχι αθλητάς, αλλά όταν έχει τα αυτά πνεύματα, υψηλά πνεύματα, μεγάλα πνεύματα, με φαντασία και με κρίση και με διέθεση και με οράματα, αυτά τα έθνη προοδεύουν και γίνονται παγκόσμια. Και λέει κάπου ο προφήτης Ισαΐας, θα σε καταστρέψω, λέει. Πώς θα σε καταστρέψω? Θα αφαιρέσω από το έθνος το χαστάς ανθρώπους μεγάλους και υψηλούς και θα αφήσω πλέον να περιφέρεστε με τα μικρά και τα σήμαντα πράγματα. Τα πόδια σήμερα έγιναν χρυσά, αγοράζονται και διαφέρουν οι σημερινοί αγώνες από τους αγώνες των αρχαίων προγόνων μας, οι οποίοι γονίζονται στα Ίστιμαια και σε άλλα μέρη γονίζονται και δεν γονίζονται για λεπτά, αλλά γονίζονται για ένα φύλλο δάφνης. Ω πατρίς, για έναν φύλλο δάφνης γονίζονται. Τώρα λεπτά αγοράζονται με εκατομμύριο τα πόδια, τα χρυσά.
Έγιναν χρυσά τα πόδια, λαρίδια χρυσά που τραγουδούν τα πλέον αισχρά τραγούδια. Πόδια χρυσά, αλλά όχι καρδιές χρυσές και μυαλά υψηλά και μεγάλα, τα οποία πλέον δεν εκτιμούνται στον κόσμο αυτόν. Λοιπόν, αγώνες εναντίον της αγρίας φύσεως προς εξημέρωση της φύσεως, αγώνες στο εμπόριο, αγώνες στην θάλασσα, αγώνες στον αέρα, αγώνες ακόμα αθλητικοί μες στα στάδια, αγώνες πολιτικοί, αγώνες ακόμα άλλοι πάλι. Εγώ τη θεωρώ σαν μια τρέλα, την ψυχορέσατε. Άλλοι παίρνουν σκαπάνες, παίρνουν σκεπάρνια, παίρνουν αξίνες και σκάβουν και σκάβουν και σκάβουν και βρουν καμιά καναπαίδη, κανένα κόκαλο, κανένα παλιό βασιλιά, σύεται η Ευρώπη ολόκληρος. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Και εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και τρέχουν υπουργοί και πρωθυπουργοί να προσκυνήσουν τα κόκαλα. Αν τους πεις να πάνε στο Άγιο Όρος να προσκυνήσουν τα Άγια Λείψανα των Ιερών, δεν πάει κανένας. Αλλά όταν παρουσιαστεί και σκάφτει και βρουν κανένα παΐδι, κανένα βασιλιά παλιού, αμέσως συγκινούνται και ταράσσονται. Αγώνες λοιπόν. Αγώνες. Αλλά τι έπαθα. Τι έπαθα. Εγώ δεν είδα σήμερα, αγαπητοί μου χριστιανοί, να σας ομιλήσω ούτε για τους εμπορικούς αγώνας του Ωνάση, ούτε για τους αγώνας τους αρχαιολογικούς, ούτε για τους αγώνας των βιομηχάνων και των εμπόρων και άλλους αγώνας καλλιτεχνών και επιστημόνων κλπ. Ήθελα να σας ομιλήσω για ένα αγώνα που πρέπει να σας συγκινεί. Και αν δεν σας συγκινεί, δεν είστε χριστιανοί. Και ο αγώνας αυτός στην κορυφή της πυραμίδος, ψηλά ως τα άστρα του ουρανού, ένας είναι αγώνας ο οποίος δεν συγκινεί σήμερα τον υλικό κόσμο, αλλά συγκινεί μόνο τους ψυχές εκείνες που πιστεύουν ότι πέραν από τον τεχνικό πολιτισμό υπάρχει ένας άλλος πολιτισμός, ο πνευματικός, ο αθάνατος πολιτισμός. Ο αγών αυτός είναι ο αγών για τον ο τιμιότερος όλων των αγώνων. Είναι ο αγών της πίστεως. Είναι ο αγών δια την πίστη. Τι είναι αυτή η πίστη? Αυτή η πίστη. Θα σου μιλήσω με τη γλώσσα του Κοσμά του Αιτωλού. Έλεγε ο Κοσμάς ο Αιτωλός ότι στις περιοδίες που έκανε ο Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε ότι διάβασα και πράγματι φαίνεται από τα βιβλία ότι ήταν πολύ σπουδασμένος ο Άγιος Κοσμάς, αν και μιλήσα απλά γλώσσα. Θέλει τη σοφία του. Διάβασα όλα τα βιβλία, λέει, και των απίστων και των αθέων και των παπάδων και των ραβίνων και των βουδιστών και όλα τα βιβλία τα διάβασα. Όλες οι πίστες είναι ψεύτικες, λέει ο Κοσμάς ο Τολός. Όλες οι πίστες είναι ψεύτικες. Μια είναι αληθινή, η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Αυτή είναι αληθινή. Δεν χειροκροτείτε εμένα τον Κοσμά τον Εντολό. Ο Κοσμάς το είπε αυτό. Λοιπόν, και είπε κάτι άλλο, ότι πρέπει, λέει, να χαιρόμεθα και να καυχόμεθα ότι γεννηθήκαμε χριστιανοί ορθόδοξοι και ότι βαπτιστήκαμε στο βάπτισμα, το πραγματικό βάπτισμα, όχι των φράγκων που ραντίζουνε, αλλά στο βάπτισμα το ορθόδοξο της σειράς Κολυβήτρας, που το νεράκι της γίνεται η Ορδάνη ποταμός και κάθε Κολυβήτρα είναι η Ορδάνης ποταμός και βγαίνουν μέσα από τα Ιορδάνια ύδατα ψυχέ χριστιανή και εις το όνομα του Πατρός και του. Χαίρεστε, λέει. Κλαίτε για τους απίστους και τους αθέους και χαίρεστε διότι γεννηθήκατε ορθόδοξοι χριστιανοί, λέει ο Κοσμάς. Η ορθόδοξος πίστης λοιπόν. Η πίστης η ορθόδοξος. Λάμπει, 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 λάμπει. Λάμπει με τη δασκαλία των Αγίων Πατέρων και Πατέρων της Εκκλησίας μας. Λάμπει με τον βίο των ασκητών. Λάμπει με τα θαύματα, τα άπειρα, τα αμέτρητα, τα καταμέτρητα. Καμιά θρησκεία, καμιά θρησκεία δεν έχει παρουσιάσει τόσα θαυμαστά γεγονότα όσα έχει η Αγία μας θρησκεία, ολοζώντανη πραγματική θρησκεία. Και όπως έλεγα το πρωί κάπου σε μια εκκλησία, κι αν ακόμα ποιος μπορεί να μετρήσει τα θαύματα που έκαναν οι Άγιοι, διότι δε μέσα των Αγίων ο Χριστός θαυματουργεί. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Λοιπόν, λάμπει για των θαυμάτων. Ποιος μπορεί να τα μετρήσει? Μπορεί να μετρήσει τα άστρα του ουρανού, την άμμο της θαλάσσης, τα φύλλα των δασών, τους σταγόνες των ωκεανών, τα θαύματα του Χριστού. Δεν μπορεί να θαυμάσει κανείς από αρχαιότητα της εποχής. Άπειρα. Μέγα σου, Κύριε, για θαυμαστά τα έργα σου. Και ουδή λόγος εξαρχέσει προς ύμνο των θαυμασίων σου. Λάμπει λοιπόν η ορθόδοξος πίστη. Λάμπει σαν τον ήλιο. Και όπως επάνω στο στερέωμα, ένα ήλιο εστερέωσε ο Θεός, διότι άλλα πλανητικά συστήματα φωτίζονται με τέσσερις ήλιους. Με ένα πράσινο, με ένα κίτρινο, με διάφορο χρωμάτο. Εδώ το σύμπαν, εδώ το δικό μας, το δικό μας σύστημα, με ένα ήλιο εκρέμασε πάνω στον ουρανό. Πολυέλαιον που φωτίζει μέσα στον κόσμο του τον κόσμο. Και όπως ένα ήλιο εφύτευσε πάνω στον ουρανό ο Θεός, ο Χριστός, έτσι και ένα ήλιος. Ένας ήλιος είναι η ορθοδοξία μας. Λάμπει. Και η ορθοδοξία μας δεν επιδέχεται προστίκη ή αφαίρεση.
η ορθοδοξία μας λέει κάπου πάλι ο Άγιος Κοσμάς είναι σαν το μάτι. Και όπως το μάτι μέσα δεν δέχεται τρίχα. Μόλις πέσει μέσα στο μάτι μια τρίχα, σε εμποδίζει, θέλει να τη βγάλεις. Όπως λοιπόν το μάτι δεν επιτρέπεται να πέσει μέσα μια κόνης, ένα μικρό μόριο ύλης, έτσι ακριβώς δεν μπορεί μέσα στην Ορθοδοξία. Δεν επιτρέπεται ούτε προστίκην, ούτε αφαίρεσιν επιτρέπεται να προσθέσει ένα, μέσα από την Ορθόδοξο. Η Ορθόδοξος πίστης λοιπόν των πατέρων μας, γενναιών, άλυσης μακρά. Η Ορθόδοξη επιστήμη δεν είναι σχήμα, δεν είναι ρητορικό σχήμα. Δεν είναι έτσι ο υπερβολικό της. Είναι γεγονός ότι ποτέ άλλοτε δεν κινδυνεύει ο Ορθόδοξος πίστης όσο κινδυνεύει στη γενναία μας. Και θα είμαστε ανάξιοι εάν την πίστη αυτή δεν την υποστηρίξαμε και με το αίμα μας ακόμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είπαμε κινδυνεύει. Ας φέρουμε 2-3 παραδείγματα για να σας παρουσιάσουμε ότι όντως κινδυνεύει. Και είναι, δεν είναι τίτο το σχήμα της υπερβολής. Κινδυνεύει από τους αθέους. Κινδυνεύει από τους απίστους. Θα σας έλεγα ότι από αυτούς κινδυνεύει ο λιγότερο. Γιατί από ένα φανερό εχθρό που λέει δεν πιστεύω στο Θεό φεύγεις μακριά. Είναι το ένστικτο της θρησκείας ζωερών μες στην καρδία του Έλληνος, ώστε όταν ακούσει ο άλλος είναι άθεος και άπιστος. Κινδυνεύει λοιπόν περισσότερο από τους υπούλους εχθρούς της Ορθόδοξου πίστεως και οι υπούλοι εχθροί με προσωπία ψευδής γνώσεως των γραφών είναι οι χιλιαστέ, αυτοί οι μάρτυρες του Ιωχωβά. Αυτοί παρουσιάζονται διαφορετικοί. Αυτοί κρατούν Ευαγγέλιο στα χέρια. Ευαγγέλιο στα χέρια. Και πρέπει να πούμε μια πικρά αλήθεια, ότι το διαβάζουν μέρα και νύχτα και διαβάζουν Παλαιά και Καινή Διαθήκη και το ξέρουν απ' έξω, στα δάχτυλα τα παίζουν και μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση και με τον ισχυρότερο ακόμα θεολόγο, και ο ισχυρότερος θεολόγος αισθάνεται κάποια αγωνία παλεύοντα με τους αντιθέους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ψευδοπροφήτες του αιώνος μας. Λοιπόν, αυτοί είναι οι φοβεροί εχθροί μας. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Γιατί ανακατεύουν, παίρνουν τη δασκαλία της γραφής και την ανακατεύουν, τη ζυμώνουν με τα ψευδή το δίδα. Τι κάνουνε, μου έλεγε ένας δεσπότης αείμνηστος που με χειροτώνησε, ο Ιερόθεος ο Καρδανίας, μου λέει, ξέρεις ρε Αγωστία τι κάνουν αυτοί οι χιλιάστε, μου λέει, τι κάνουνε γέροντα, να τι κάνουν λέει. Έχει λέει τα σκυλιά, λέει, είδε τα σκυλιά, αδέσποτα σκυλιά, γυρίζουν στους δρόμους. Πώς τα εξοντώνει η αστυνομία, να πώς τα εξοντώνει η αστυνομία. Παίρνει το σκυλί, ψοφά για το κρέας. Η γάτα για το ψάρι και ο σκύλος για το κρέας. Παίρνουν λοιπόν οι αστυνομικοί κρέας, το κάνουν κυμά, το ζυμώνουν με παράθυρο, με φαρμάκι, το κάνουν φόλες και πετούν στα σκυλιά. Και τα σκυλιά που δεν έχουν μυαλό και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ανύποπτα τα ταλέπορα σκυλιά, καταπίνουν τη φόλα και ψοφάνε. Αυτό κάνουν οι χιλιαστέ, διότι το Ευαγγέλιο είναι γάλα. Άδωρο, το Ευαγγέλιο είναι μέλι, το Ευαγγέλιο είναι βούτυρο, το Ευαγγέλιο είναι κρέας. Έτσι το ονομάζει, κρέας εκλεκτών είναι το Ευαγγέλιο, τροφή πνευματική. Αλλά παίρνουν αυτό το κρέας, τη δασκαλία, τη ζυμώνουν με το φαρμάκι τους, με το παράθυρο, την κάνουν φόλα την κάνουν την Αγία Γραφή, φόλα την κάνουν και την πετάνε. Στα δέσποτα σκυλιά, στους χριστιανούς εκείνους οι οποίοι δεν δεσπόζονται από τον Κύριο Ιησού Χριστό και από την Αγία Εκκλησία. Είναι φόλες λοιπόν. Η αίρεση των χιλιαστών είναι όπως οι φόλες των παλαιών αστυνομικών για τα σκυλιά. Λοιπόν, κινδυνεύει από αυτούς τους φοβερούς εχθρούς της Εκκλησίας μας. Ιδίως κινδυνεύουν του εξωτερικού. Αν έχετε ανθρώπους στο εξωτερικό, γράψατε τους, κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν όλοι οι χριστιανοί που είναι Αυστραλία, Γερμανία, Γαλλία, πέρα στην Αμερική, παντού, κινδυνεύουν τους χιλιαστάς. Τι κάνουν? Ακούς τι κάνουν. Μόλις πάνε στα λιμάνια ένας μετανάστης, φεύγει από την Ελλάδα, από την Πελοπόννησο, από τη Στερεά Ελλάδα, από τη Μακεδονία και πηγαίνει άγνωστος εν μέσω. Όσοι κάνετε μετανάστε, ξέρετε να βρεθείς άγνωστος. Άγνωστο σε ξένη χώρα. Βγαίνω στο λιμάνι. Ποιος υποδέχεται, ο παπάς? Μπα, παπάς δεν παρουσιάζεται παπάς. Ποιος υποδέχεται? Οι χιλιαστές τους υποδέχονται. Τους καλωσορίζουν. Τους παίρνουν. Τους οδηγούν στα ξενοδοχεία. Τους δίνουν δουλειά. Τους δίνουν λεπτά. Τους διευκολύνουν. Και μετά τους δίνουν τη φόλα. Μετά τους δίνουν την δασκαλία την ερετική. Έτσι κατορθώνω στα λιμάνια, στο συνδρομικού σταθμού στα λιμάνια, αυτοί περιμένουν εκεί πέρα όλοι οι χιλιαστές.
προημερών ήρθε στη Μητρόπολη ένας νέος. Ήταν λυπημένος, ήταν ταραγμένος. Τι έχεις, του λέγω. Κλάμα, κλάμα, δεν μπορούσε να μιλήσει από τη συγκίνηση. Λυγμός, δεν μπορούσε να μιλήσει. Καθόλου δεν μιλήσει. Τι έχεις, του λέω, μα τι σου συνέβη. Λέω, ο αδελφός μου. Τι, ο αδελφός, πέθανε. Μακάρι να πέθανε. Τι, έχω γράμμα, πάρ το γράμμα. Ό,τι έγινε, χιλιαστής κάτω στην Αμερική, στο Σικάγο της Αμερικής, τον έπεσε στα δίχτυα των χιλιαστών και έγινε. Και έλεγε ο αδελφός αυτός, να πω ότι πέθανε, θα λυπούμουνε. Αλλά τώρα που έγινε χιλιαστής και μάρτυρας και άφησε την πίστη, κλαίω. Κλάψτε, κλάψτε τους νεκρούς μια φορά. Κλάψτε τους αιρετικούς χίλιες φορές. Διότι από τους νεκρούς έφυγε μόνο η σωματική ζωή. Ενώ από τους αθέους και απίστους και αιρετικούς αυτούς και πλανεμένους φεύγει η πίστη, η ζωή της ανθρωπότητος και του χριστιανισμού. Λοιπόν, κινδυνεύουν αυτοί οι ταλέποροι. Κινδυνεύουν. Και κινδυνεύουν και εδώ. Και εδώ στο εσωτερικό κινδυνεύουμε. Πώς είναι, πώς ήταν το 18, πώς ήταν το 20, πώς ήταν. Πέντε ήταν. Τώρα για μετρήστε. Μετρήστε να δείτε, είναι 20.000, είναι δηλαδή θετικοί, είναι γραμμένοι ένας και ένας, έχουν κατάλογο, τους έχουν κατάλογο γραμμένους όλους, έχουν το σημείο του Αντιχρίστου, ναι, 20 είναι, και πόσοι άλλοι είναι συμπαθούντες, είναι πενταπλάσιοι είναι αυτοί, και ξάπλωσαν και ξαπλώνουν, συνεχώς ξαπλώνουν, και ποια είναι, ξαπλώνουν συνεχώς αυτοί οι άνθρωποι, και ποια είναι η αιτία που ξαπλωθήκαν αυτοί οι άνθρωποι. Η εξαιτία που ξαπλωθήκαν στην Ελλάδα είναι πολλή, αλλά η κυριότερη αιτία που ξαπλωθήκαν και θα ξαπλωθούν κατά τρόπον φοβερών, εις τρόπον ώστε υπάρχει φόβος η Ορθοδοξία να κλονιστεί εκβάθρων εδώ στην πατρίδα μας, ο λόγος για τον οποίο ξαπλώνται είναι ότι εμείς οι Ορθόδοξοι δεν αγωνιζόμεθα εναντίον των αιρέσεων. Αυτός είναι ο λόγος, δεν αγωνιζόμεθα εναντίον των αιρέσεων. Μάλιστα. Εδώ κάποτε γινόταν αγώνα εδώ στον τόπο μας. Επίστευαν οι άνθρωποι. Το 21, ο αγώνας το 21 είναι μοναδικός στην ανθρωπότητα. Μη μου μιλάτε για Ρωσική Επανάσταση. Μη μου μιλάτε για Γαλλική Επανάσταση. Μη μου μιλάτε για καμιά. Μη μιλάτε μόνο για μια Επανάσταση. Δεν υπάρχει άλλη Επανάσταση. Έγινε για την πίστη του Χριστού την Αγία. Για την πίστη του Χριστού και της πατρίδας την ελευθερία να αγωνίζομαι. Η μόνη επανάσταση των κόσμων που έγινε με τα ράσα, με σταυρούς, με φλάμπορα, με όλη την σημασία της λέξεως, με τον σταυρό έγινε και αυτός ο αγώνας έγινε. Μοναδικός αγώνας, δεν υπάρχει άλλος. Κάποιος ανόητος που ήταν κάποτε πρόεδρος δημοκρατίας και λοιπά, εκαυχάτω και έλεγε ότι εμείς πήραμε τα φώτα από τη Γαλλική Επανάσταση. Όχι, κύριε, δεν πήραμε τη Γαλλική Επανάσταση, ούτε Ρωσική Επανάσταση. Είμαστε μοναδικός ιδιότυπος λαός, ο οποίος με τα ράσα και με την πίστη στον Χριστό εκατορθώσαμε και κλονίσαμε μια ολόκληρη Τουρκία αυτοκρατορία και ελευθερία. Για την πίστη του Χριστού την Αγία αγωνιζόταν ο λαός αυτός. Αγωνιζόταν. Κάποτε παρουσιάστηκε ένα Καΐρης παρουσιάστηκε. Και εσείς και ολόκληρος η Ελλάς και τον Ινάντια στον Καΐρη, ήρωα του 21, να φύγει, να πάει έξω στο εξωτερικό και να με ζήσει. Και άλλοι, αγωνίζεται ο λαός. Κάποτε εδώ μέσα αυτός ο λαός αγωνίζεται. Και όταν αυτός ο λαός λευτερώθηκε, για ακούστε μια λεπτομέρεια, όταν λευτερώθηκε και τον Άπλιο έπαυσε την πρωτεύουσα και μετέφεραν την πρωτεύουσα από τον Άπλιο 5.000 και τη φέραν μέσα στην Αθήνα, ήταν και αγωνιστέ του 21, ήταν και οικογονιστέ του 21, λεβέντες. Τι κάνανε, ο Θεέ μου, τι κάνανε. Ανεβήκανε πάνω στο Λυκαβητό. Ανεβήκανε πάνω στο Λυκαβητό, 25 Μαρτίου. Πήραν δαδιά, δεν είχαν ηλεκτρικά φώτα. Πήραν δαδιά και με τα δαδιά υψώσανε ένα τεράστιο σταυρό που έτσι πάνω στο Λυκαβητό. Και δείξανε έτσι ότι έφερε σε αυτό με το σταυρό του Κυρίου. Μα σήμερα τα μάθατε, τα γνωρίσατε. Άκουστε. Ένα πτωχαδάκι που μένει κάτω στην Αγγλία, δεν ξέρω πού, πτωχό πτωχαδάκι, εμάζεψε αρκετά δολάρια. Και είπε, όταν τα μάζεψε ένα τσουβάλι δολάρια, είπε πού να τα δώσω. Εκκλησίες είναι γεμάτες οι εκκλησίες. Λοιπόν, απεφάσισε και είπε ότι εδώ στην Αθήνα να κτίσει ένα μπελώριο σταυρό που να φωτίζεται με ηλεκτριμό τη νύχτα και απάνω να γράφει εν τούτο νίκα, να το στήσει απάνω στο Λυκαβητό, τον μπελώριο σταυρό. Και συνήθε το Υπαρικό Συμβούλιο και απέριψε την αίτηση του Έλληνος αυτού Χριστιανού. Αλλά οι θέλησαν αυτοί, κύριοι, θα ήθελαν να υψώσουν το Λυκαβητό
το τρίγωνο τη σημαία του βασανισμού και όχι το τίμιο σταυρό. Οι αρχαίοι προγονείς μας ήσαν τιμιότεροι άνθρωποι. Τιμιότεροι. Εάν ήσαν τιμιότεροι και πάνω στην κορυφή της Ακροπόλεως εστίσανε τη δική τους θρησκεία. Εάν σήμερα η Ακρόπολη ζει τον ελεύθερα, δεν θα χτίζονταν και η Ακρόπολη. Θα χτίζει τον καζίνο. Επίρρονται για το καζίνο. Και καζίνο θέλουν να κάνουν τις κορυφές των ωραίων. Και δεν δέχονται ένα σταυρό. Σύμβολο της πατρίδος επάνω. Και απορρίπτουν την αίτηση του ευγενούς αυτού ανθρώπου. Και τον πιέζουν εδώ στα χρήματά του δεξιά και αριστερά. Και όχι να κατασκευαστεί ο σταυρός, ο τίμιος. Ο σύμβολο της πίστεως και της πατρίδος και των ερωικών μας αγώνων. Δεν αγωνιζόμεθα, αδελφοί μου. Δεν αγωνιζόμεθα. Δεν αγωνιζόμεθα. Παλιό αγωνιζότανε οι προγονείς μας για την πίστη του να μην. Θέτε παράδειγμα. Δεν είναι πάνε τώρα καμία εξενταριά χρόνια είναι. Τι έγινε με να ρωτάτε. Εδώ στο Πανεπιστήμιο, εδώ μέσα παρουσιάστηκαν κάποιοι που είπαν ότι το Ευαγγέλιο λέει δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνω, λέει και ο Πάνι, δεν το καταλαβαίνω εγώ εσύ. Και εγώ συνήθισα βοσκού και σοβάνου που αναφέρουν ολόκληρα. Ένα σοπάνο, θα τον φέρουμε και εδώ. Τον φέρουμε και εδώ στην πόλη. Ένα σοπάνο που είναι πάνω στην πύρδο, στα ψηλά βουνά τη πύρδου, τυφλό ή μη τυφλό. Μόνο μου λίγο βλέπει. Με το λίγο φω που βλέπει, ξέρει η διάβαση την Αγία Γραφή δημοτικού σχολείου και ξέρει απ' έξω την Αγία Γραφή και αναφέρει ρητά τη Αγία Γραφή. Λοιπόν, είδα εγώ βοσκού και σοπάνου που ξέρουν την Αγία Γραφή. Και όμω λένε, δεν μπορούν έτσι σοπάνοι να καταλάβουν την Αγία Γραφή. Και γι' αυτό πρέπει να την μεταφράσουμε. Στη μαλλιαρή, παρακαλώ, γλώσσα. Στη μαλλιαρή. Στη μαλλιαρή. Αυτά προ 60 ετών. Και όταν το μάθανε οι φοιτητές, όταν το μάθανε αυτοί οι λεβέντες που ύστερα από λίγα χρόνια αφήσαν τα κοκαλά τους επάνω στα βουνά της Μακεδονίας, ο στρατιώτης εξωματική σηκώθηκε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο. Ολόκληρο το Πανεπιστήμιο σηκώθηκε. Και έκανε επανάσταση. Όχι! Το Ευαγγέλιο θα μείνει στη θέση του. Όχι! Το Ευαγγέλιο όχι μαλλιαρά. Το Ευαγγέλιο όπως το διδάξαμε. Όχι! Και πέσανε κορμιά! Και σταμάτησε. Και έπεσε ο αρχιεπίσκοπος. Και σταμάτησε η μετάφραση της Αγίας Γραφής. Αγώνες πίστεως. Αγώνες πίστεως. Τώρα. Ω φρύνος και καπετός, δεν αγωνίζεται πλέον η νεότης για την πίστη, την Αγία, για τα μεγάλα και τα υψηλά αυτά ιδανικά που συνεκρόλυζαν την πίστη των πατέρων μας. Λοιπόν, δεν αγωνίζεται και αποτέλεσμα ότι αγωνίζεται είναι, ποιο είναι το εξής. Ότι, ποιο είναι το συμπέρασμα, ότι γράφουν οι χιλιαστές για την πρόοδο της συνήθειός των στον κόσμο ολόκληρο. Και τι λένε, πουθανά γης, δεν έχουμε τόσο ελευθεριά όσο στην Ελλάδα. Και χτίζουν τώρα τεράστιο τυπογραφείο, που είναι μηδέν το τυπογραφείο της ζωής, μηδέν το τυπογραφείο της σωτήρως, μηδέν το τυπογραφείο της διακονίας. Και από εδώ θα τροφοδοτούν όλη τη Μεσόγειο, όλα τα Βαλκάνια. Και εδώ μέσα στην Ελλάδα εψηφίσαν και τον νόμο, τον γνωστό νόμο, δια του οποίου απαλλάσσουν τους χιλιαστάς πάση στρατιωτικής ενόπλου θητείας. Τους απαλλάξανε τελείως. Ναι, καλά, εδώ τα έσχος, εδώ φωνάζεται το. Δεν με ενθουσιάζει αυτή η κατάσταση. Πλην ενός ηρωικού παπά, πλην ενός ηρωικούς παπά, ο οποίος κατά μέτωπον ήλεξε τον Ράνιν δια το έγκλημα αυτό, πλην ενός ηρωικού παπά, ουδής άλλος η διαμαρτυρήθη εντόνως εναντίον του έσχους αυτού. Δεν αγωνιζόμεθα. Έγινε το ψήφισμα αυτό, εψηφίστη, έγινε νόμος του κράτους. Τι έπρεπε να κάνουμε? Πρώτα-πρώτα. Έκτακτο συνεδρίας της ιεραρχίας. Αμέσως. Εκ πράττων γης να μαζευτούν οι 80 δεσποτάδες που πληρώνονται ακριβά, πληρώνονται ακριβά, να συνέλθουν στην Αθήνα μέσα και να στείλουν έντονο διαμαρτυρία εις τον Πρωθυπουργό. Να ανακαλέσει. Σε τελεσίγραφον. Εδώ στις 24 ώρων θα ανακαλέσει Καραμαλή το διάταγμα αυτό. Και αν κύριε Καραμαλή, σε 24 ώρες δεν ανακαλέσει το διάταγμα,
Δεν νομίζω ότι πολιτικολογώ αυτή. Μπορεί να ήταν ένας άλλος. Αν ήταν ένας άλλος, αυτός ήταν πρωθυπουργός. Εάν ήταν ένας άλλος, δεν πολιτεύομαι. Δεν κομματίζομαι. Διότι και οι άλλοι, αν ήταν, δεν θα έκαναν καλύτερα. Μιλώ τώρα ως προς το πρόσωπο το οποίο σήμερα μας κυβερνά. Και αν ο πρωθυπουργός της χώρας δεν ανακαλούσε 24 ώρες να ανεβούν οι παπάδες επάνω στα καμπαναριά και να χτυπούν νεκρικά μισή ώρα τις καμπάνες. Έχει η μεγάλη, έχω πείραν τι αξία έχει η καμπάνα. Έχω πείραν, γι' αυτό οι Τουρκαλάδες δεν επέτρεπαν να χτυπούν καμπάνες. Οι καμπάνες είναι κάτι φοβερό και νεκρικές καμπάνες. Εκεί στο Αμύνδιο, τι είναι Αμύνδιος, ένα μικρό χωριό, 2.500 κάτοικοι. Εκεί είχαν έναν καρνάβαρο 500 χρόνια. Ρε αμάν τούτο, είδε κατ' από το κράτος, έδωσε 500.000 να κάνει καρνάβαλο. Λοιπόν, όταν είχαν πλέον τα άρματα, έτοιμα τα άρματα να βγουν προς τα έξω, 5-6 άρματα, και ήταν πάνω παιδιά απάνω στα άρματα, είχα κρύψει εγώ στο καμπαναριό το Αμυνταίο έναν παπά και του λέω: μόλις ξεκινήσουν τα άρματα, τα ιδρωτικά, καμπάνες νεκρικά, Μεγάλη Παρασκευή. Χτυπάνε καμπάνες και κατεβήκανε όλοι κάτω από τα άρματα. Όλοι κάτω από τα άρματα. Τεραστία δύναμη, τεραστία. Να συστεί ολόκληρο η Αθήνα. Ολόκληρο η Αθήνα. Πού είναι αυτά? Τι γίνονται? Τίποτα απολύτως. Υπάρχει θεωρία, η σατανική θεωρία, την οποία λέγουν μεγάλοι, μεγαλόσκοι, μικροί, ότι δεν πρέπει να πάμε κόντρα με το ρέμα, αλλά πλάι με το ρέμα. Σας ρωτώ, πλάι με το ρέμα ή κόντρα με το ρέμα? Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν αγωνιζόμεθα όπως αγωνίζονται οι ήρωες του 21 και όπως πρέπει να αγωνιζόμεθα. Και όμως πρέπει να αγωνιστούμε, αδέρφια μου. Να αγωνιστούμε όπως μας λέγει εδώ ο Ιούδας, ότι παρακαλώ να αγωνιστείτε, λέει. Όχι απλώς αγωνιστείτε, δεν λέει απλώς το ρήμα αγωνιστείτε, αλλά προσθέτει επαγωνίζεστε. Όσοι έχουν γεύση της ελληνικής γλώσσης γνωρίζουν ότι εκείνο το επί έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει όχι χλιαρά, αλλά με δύναμη, με νεύρο, με πάθος ιερών, με πείσμα. Αγωνιστείτε, λέει, με πείσμα ιερών για την πίστη σας, την Αγία Πίστη που μια φορά παραδόθηκε στους Αγίους. Να αγωνιστούμε, αδελφοί μου. Πώς να αγωνιστούμε? Όπως αγωνίστηκε την Τετάρτη, εορτάζεται. Όλοι εμείς οι παπάδες και οι δεσποτάδες να μαζευτούμε. Τον Ιχάκη του δευτιάνομαι. Είναι ο Απόστολος, είναι ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Μέγας Αθανάσιος. Ένας ήταν αυτός. Τον επίνεσε ουρανός και γη. Τον ονόμασε η ιστορία τον ηρωικότερο των Αγίων και τον αγιότερο των ηρώων. Τον ονόμασε η Εκκλησία μας στήλων φωτός. Τον ονόμασε στήλων Ορθοδοξίας. Τον ονόμασαν άλλοι Άτλαντα. Άτλαντα, έτσι ονομάστηκε από την ιστορία ο Μέγας Αθανάσιος, Άτλας. Και όπως ο Άτλας, το μυθολογικό αυτό τέρας, σήκωνε πάνω στους ώμους του ολόκληρον την γη, έτσι και ο Μέγας Αθανάσιος εκράτησε ολόκληρο την σφαίρα της Ορθοδοξίας. Ένας εναντίον του κόσμου ολόκληρου. Εναντίον του κόσμου ολόκληρου. 50 χρόνια επάλεξε στήθος με στήθος με τους εχθρούς της απιστίας μας. Τι του λέγανε? Αμάν του λέγανε, υποχώρησε του λέγανε. Οι εχθροί, οι αριανίτοι του έλεγανε: δεν θέλουμε από σένα με Αθανάσιε, δεν ζητούμε τίποτα άλλο, ένα ζητούμε. Στο πιστεύω να προσθέσεις ένα πραγματάκι, πολύ μικρό πραγματάκι. Στο πιστεύω να προσθέσεις εκεί που λέγεται ομοούσιος να γίνει ομοιούσιος. Ένα γιώτα να προσθέσεις και με λίγα άλλα θα τα έχουμε. Ούτε δεν θα έχουν πλέον καμία μεταξύ μας έχθρα. Και απήντησε ο Αθανάσιος: όχι. Διότι, εάν έλεγε, διότι ο ομοούσιος, είναι λεπτή αυτή η θεολογική όρη, αλλά μεγάλη σημασία, ομοούσιος ίσον ο Χριστός Θεός. Αν πούμε ομοιούσιος, ο Χριστός είναι άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να κατορθώσει, να φτάσει από το κατοικώνα εις το καθομοίωση. Λοιπόν, αν προσέθετε ένα γιώτα, δεν υπήρχε πλέον Ορθοδοξία, δεν υπήρχε πλέον. Και για ένα γιώτα, εσείστε ολόκληρος η γη. 50 χρόνια. Πόσες φορές? 5 φορές εξορίες. 16 χρόνια έκανε στην εξορία. Ηγονίστη με όλη την ψυχή του ο Μέγας Αθανάσιος. Μάλιστα. Και όπως ηγονίστηκε ο Μέγας Αθανάσιος, και εμείς που θα εορτάσουμε αύριο Τετάρτη την Αγία του εορτή, τη μνήμη του, πρέπει και εμείς να μιμηθούμε το παράδειγμα του. Να αγωνιστούμε όπως ηγονίστηκε ο Μάρκος Ευγενικός που εορτάζει και αυτός την προσεχή. Πέμπτη εορτάζει και ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός.
Ναι, γνωριστούμε όπως συγκονίστηκε ο Κοσμάς ο Ετωλός και όπως συγκονίστηκαν οι Απόστολοι, και να ακούσουμε τη φωνή αυτήν των πατέρων μας. Αδέρφια μου, δεν θέλω να συνεχίσω. Γνωρίζω όταν έχω θερμόμετρο. Θέλω το θερμόμετρο να είναι ψηλά. Αν βάλουμε το θερμόμετρο, έξω είναι παγωνιά. Ποια μεγάλη παγωνιά! Ποια μεγάλη παγωνιά! Ποια μεγάλη παγωνιά στις καρδιές μας, αδέρφια μου! Κάτω από το μηδέν. Θερμάστρες, φωτιές. Να θερμανθούμε. Να ανεβεί το θερμόμετρο. Κάτω από το μηδέν είναι η πίστη μας. Να ανεβεί. Εψύγει η πίστη μας. Θερμόμετρο. Να υψωθεί. Να γίνει 10, 15, 20, 30, 40. Θερμότης. Πύρο. Φωτιά. Πνευματική δύναμη μέσα στην ψυχή μας. Και τότε πραγματικώς θα δούμε καλύτερες ημέρες. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα σας διαλύω και σας προτρέπω όλους μας, μικρούς και μεγάλους όσοι είστε εδώ πέρα, να πάψει επιτέλους ο βερμπαλισμός, τα λόγια τα παχιά, τα λόγια οι ρητορισμοί και όλα αυτά τα πράγματα, και όλες οι οργανώσεις και όλες οι αδελφότητες και όλοι οι χριστιανοί και όλοι οι παπάδες και όλοι οι δεσποτάδες, όλοι να ενωθούμε τα χέρια μας, να γίνουμε μία μάζα, ένας λαός. Χριστιανοί ενωθείτε, Ορθόδοξοι ενωθείτε, όλοι μας ενωθούμε, να δώσουμε τη μεγάλη μάχη. Και όταν ενωθούμε όλοι μας, θα αποδείξουμε ότι είναι δύναμη τεραστία και θα έρθει μέσα Αγία ημέρα. Χρειάζεται λεβεντιά, χρειάζεται ροϊσμός, χρειάζεται Μέγας Αθανάσιος, χρειάζεται Μάρκος Ευγενικός, χρειάζεται όλες αυτές οι άγιες φυσιογνωμίες. Στα στήθη του καθενός μας είναι το δυνάμι. Το δυνάμει, να γίνει το δυνάμει ενεργεία και να ανάψουν φωτιές πάλι από άκρο εις άκρο και να σηκωθούμε όλοι σε μια ιερά επανάσταση. Και εντός ολίγου θα σας καλέσουμε όλους στο κυματοθέατρο. Και ο καθένας από εσάς, να μην δείτε μόνο εσείς, σας δίνω κανόνα ιερό, με αιμοφόλιο κανόνα. Ο καθένας από εσάς θα φέρει 10, 15, 20 και θα ζήσουμε την Αθήνα και θα αποδείξουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι Ελλάδα μασόνων και αθέων, αλλά είναι Ελλάδα Ορθοδοξίας. Ελλάδα στην οποία κινείται και υπολοιπτούνται εις πάντα στους αιώνες.